πορεία στο διάβα των χρόνων, τόσο οι νέες κλιματικές και πολιτικές παραδόσεις, όσο και για το γεγονός ότι βρέθηκαν στην ίδια ενέργεια σε δύσκολες στιγμές της ιστορίας στον αγώνα ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό. Долгосрочные отношения между двумя народами были всегда, два народа были всегда вместе. У нас есть общие корни, поэтому я думаю, что во все повороты нашей истории мы были рядом всегда. И это хорошая основа для того, чтобы как-то развивать дальше наши двусторонние отношения. Уфасистами эффекту в 2016 на ней кино αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποίησαμε μια σειρά από εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία. Мы решили, что 16-й год – это встречный год между Россией и Грецией, и уже прошла огромная плеяда мероприятий и в России, и в Греции в честь этого нашего встречного года. Επισκέφθηκα πέρυσι τη Μόσχα, επισκέφθηκα την Αγία Πετρούπολη στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, εκεί όπου η Ελλάδα ήταν εκτιμόμενη χώρα. Φέτος, ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε την Ελλάδα και τώρα εδώ, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, η Ρωσία είναι εκτιμόμενη χώρα. Я посетил в прошлом году Москву, а потом еще раз посетил Россию, принимая участие в Международном экономическом форуме в Петербурге. И вот Владимир Путин, президент Российской Федерации, в мае месяце был в Греции, и вот сейчас мы тут открываем эту выставку и чествуем Россию и наши двусторонние отношения. Η πολυμελής επιχειρηματική και εμπορική αποστολή εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει ιδιαίτερη υπεραξία στην ίδια την έκθεση και αποτελεί το έναυσμα ώστε οι σχέσεις των δύο χωρών, στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου, των νέων τεχνολογιών, της ενέργειας, να γίνει ακόμα περισσότερο στενή και να έχει άμεσα σημαντικά αποτελέσματα. Многочисленная делегация из России, которая принимает участие на международной выставке в Салониках, дает ей большой толчок для того, чтобы как-то наша экономика, которая сейчас... Τι θα φωνάζετε, γιατί τον μπροστά. Το φλάσ, το φλάσ. Τι να κάνεις, κάτι θα τα πω. Για να καταλαβαίνει. Γιατί δεν βλέπω την οθόνη, ρε παιδί, το δείχνει κάτι. Δεν μπορείτε να περάσετε χωρίς την κάθε.